προς εκείνους που έρχονται στην Εκκλησία μόνο στις εορτές και τι τέλος πάντων σημαίνει εορτή και για εκείνους που κατηγορούν την πρόνοια του Θεού επειδή υπάρχουν στη ζωή πλούσιοι και φτωχοί και ότι η φτώχεια είναι χρησιμότατη και ότι παντού παρέχει περισσότερη απόλαυση και ασφάλεια από τον πλούτο που δίνει ή παρέχει ο Θεός. Ομιλία του ιερού Χρυσοστόμου. Όπως φαίνεται, χωρίς αποτέλεσμα παρεκάλεσα εκείνους που ήρθαν κατά την προηγούμενη σύναξη να μείνουν στο πατρικό σπίτι, το σπίτι του Θεού και να μην προσέρχονται και να αποχωρούν πάλι μαζί με εκείνους που εμφανίζονται στην Εκκλησία μόνο όταν είναι εορτή. Μάλλον όχι άσκοπα, διότι κι αν κανένας από αυτούς δεν επίστη εις τα λεγόμενά μου, ο μισθός μου παραμένει ακέραιος και έχω πλήρη την απολογία προς το Θεό, γιατί ο μιλητής είτε προσέχει κανένας είτε δεν προσέχει, πρέπει να ρίχνει τους σπόρους και να καταθέτει το αργύριό του, ώστε ο Θεός να μην ζητεί λόγο από Αυτόν. Αλλά από τους τραπεζίτας. Πράγμα το οποίο έκανα και εγώ, διότι άκουσα έλεγχον, διότι άσκησα έλεγχο, επετίμησα, παρότρινα, ενουθέτησα. Πραγματικά ανέφερα και τον ιόν που κατέφαγε την πατρική περιουσία και επανήλθε στην πατρική οικία. Και προσπάθησα επίσης και όλη την ταλαιπωρία και την πείνα και την ντροπή και τους ογκυδισμούς και όλα τα άλλα που υπέμεινε στην ξένη γη, γιατί ήθελα να τους πείσω ή μάλλον να τους καταστήσω φρονέστερους με το παράδειγμα αυτό. Και δεν σταμάτησα το λόγο εδώ, αλλά έδειξα και την φιλοστοργία του Πατέρα για αυτούς, χωρίς να ζητήσω από αυτούς ευθύνες για την αδιαφορία τους. Απεναντίας μάλιστα, τους δέχθηκα με ανοιχτές αγκάλες και τους συγχώρησα για τα σφάλματά τους. Άνοιξα το σπίτι και παρέθεσα τράπεζα και τους έντυσα με τη στολή της διδασκαλίας και πρόσφερα σε αυτούς κάθε άλλη περιποίηση. Εκείνοι όμως δεν μιμήθηκαν τον ιό της παραβολής, ούτε κατεδίκασαν την αναχώρηση από την πατρική οικία, το σπίτι του Θεού, ούτε έμειναν έπειτα στο πατρικό σπίτι, αλλά πάλι
έφυγαν μακριά. Εσείς λοιπόν που βρισκόσαστε πάντοτε μαζί μας, ας θεωρήσετε χρέος σας να τους ξαναγυρίσετε και να τους πείσετε να μετέχουν μαζί με μας σε κάθε σύναξη εορταστική. Γιατί αν και πέρασε η Πεντηκοστή, η εορτή όμως δεν πέρασε. Γιατί κάθε σύναξή μας είναι εορτή. Από πού γίνεται φανερό αυτό? Από τους ίδιους τους λόγους του Χριστού που λέγει: όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί ημί και εγώ εντομέσω αυτών. Όπου είναι δηλαδή δύο ή τρεις συγκεντρωμένοι στο δικό μου όνομα, εκεί ανάμεσά τους είμαι και εγώ. Και όταν ο Χριστός βρίσκεται μεταξύ των συγκεντρωμένων, ποια άλλη απόδειξη μεγαλύτερη ζητάς για την εορτή, όπου υπάρχει διδασκαλία και προσευχή, που υπάρχουν ευλογίες των πατέρων και ακρόαση των θείων νόμων, όπου υπάρχει σύναξη αδελφών και σύνδεσμος γνησίας αγάπης, όπου υπάρχει επικοινωνία με το Θεό και συνομιλία του Θεού με τους ανθρώπους, πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει εκεί εορτή και πανήγυρης? Επαναλαμβάνω, όπου υπάρχει διδασκαλία και προσευχή, όπου υπάρχουν ευλογίες των πατέρων και ακρόασης των θείων νόμων, όπου υπάρχει σύναξη αδελφών και σύνδεσμος νησίας αγάπης, όπου υπάρχει επικοινωνία με τον Θεό, συνομιλία του Θεού με τους ανθρώπους, πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει εκεί εορτή και πανήγυρης? Πραγματικά τις εορτές δεν τις καθιερώνει συνήθως το πλήθος, αλλά η αρετή αυτών που συγκεντρώνονται. Δεν τις συνθέτει τις εορτές η πολυτέλεια των ενδυμάτων, αλλά ο καλοπισμός της ευλάβειας στην ψυχή. Όχι το πλούσιο τραπέζι των φαγητών, αλλά η φροντίδα για την ψυχή. Γιατί μεγίστη εορτή είναι η αγαθή συνείδηση. Και όπως στις κοσμικές πανηγύρις δεν αισθάνεται την ημέρα της εορτής αυτός που δεν έχει να φορέσει λαμπρό ρούχο, ούτε να απολαύσει μία πλουσιότερη τράπεζα, αλλά ζει στη φτώχεια και την πείνα και στα έσκατα κακά, και όταν βλέπει την πόλη να χορεύει
αυτός τόσο περισσότερο πονάει και υποφέρει, όσο βλέπει τους άλλους να χαίρονται τις απολαύσεις και αυτός να στερείται των πάντων. Αλλά και εκείνος που έχει πλούτη και απολαύσεις δεν μπορεί να αλλάζει καθημερινά περιβολή και να χαίρεται τη μεγάλη ευμάρεια, και αν δεν είναι καιρός εορτής, αυτός αισθάνεται ότι εορτάζει έτσι. Λοιπόν συμβαίνει, έτσι λοιπόν συμβαίνει και με τα πνευματικά πράγματα. Επειδή αυτός που ζει με τη δικαιοσύνη και αρετή, και αν δεν υπάρχει εορτή, αυτός εορτάζει και απολαμβάνει καθαρή ειδονή της συνειδήσεως. Ενώ αυτός που ζει μέσα στην αμαρτία και την πονηρία και έχει βαριά τη συνείδησή του από πολλά κακά, ακόμα κι όταν γίνεται εορτή, αυτός είναι περισσότερο από όλους χωρίς εορτή. Ώστε μπορούμε, αν θέλουμε να εορτάζουμε κάθε μέρα, αν φροντίζουμε για την αγιότητα, για την αρετή και φυλάμε καθαρή τη συνείδησή μας. Πραγματικά, σε τι είναι ανώτερη μια μεγάλη συγκέντρωση από μια πραγματική εορτή που την αισθάνονται και τη ζουν ολίγοι? Δεν είναι ανώτερη μόνο κατά το θόρυβο και την ταραχή και τίποτε άλλο, διότι όταν η απόλαυση των Αγίων Μυστηρίων και η κοινωνία των πνευματικών αγαθών, όπως είναι η προσευχή και η ακρόαση του Θείου Λόγου και η ευλογία και η αγάπη και όλα τα άλλα, όταν λοιπόν η απόλαυση όλων αυτών είναι η ίδια και σήμερα, αυτή η μέρα, δεν θα είναι καθόλου κατώτερη από εκείνη, ούτε για σας, ούτε για μένα που ομιλώ. Οι ίδιοι που μας άκουσαν τότε, θα ακούσουν και τώρα. Και όσοι δεν είναι παρόντες τώρα, ούτε τότε ήσαν παρόντες, αν και φαίνονταν σωματικώς ότι ήσαν παρόντες. Δεν ακούν τώρα, αλλά μάλλον ούτε και τότε άκουγαν που ήσαν παρόντες σωματικώς στην Εκκλησία. Αλλά ενοχλούσαν και εκείνους, και ενοχλούν εκείνους που ακούν το Λόγο του Θεού, προκαλούντας θόρυβο και ταραχή. Ώστε για μένα το εκκλησίασμα, το μεγάλο εκκλησίασμα, το πολυπληθές εκκλησίασμα, είναι κατώτερο από το λίγο, αλλά εκλεκτό. Και η σύναξη των ακροατών, η μικρή, δεν είναι καθόλου κατώτερη από μια μεγάλη, στην οποία δεν συμμετέχουν οι πολλοί πνευματικά. Αλλά αν χρειάζεται να πω και κάτι παράδοξο, αυτή η σύναξη, η μικρή σύναξη,
έχει κάτι περισσότερο από μια μεγάλη σύναξη, γιατί και η ομιλία γίνεται χωρίς ταραχή και η διδασκαλία χωρίς θόρυβο και η ακρόαση γίνεται με περισσότερη προσοχή. Γιατί κανένας θόρυβος δεν ενοχλεί την ακοή σας. Αλλά τι λέγω, αυτά τα λέγω όχι για να προσβάλλω το πλήθος των ανθρώπων, το μεγάλο που συγκεντρώθηκε και βρισκόταν στην εκκλησία. Όχι. Αλλά γιατί θέλω να σας πείσω να μη στενοχωρήστε, ούτε να είστε κατηφείς, επειδή σήμερα οι συγκεντρωμένοι είναι λίγοι. Διότι δεν θέλουμε να βλέπουμε στην εκκλησία πλήθος ανθρωπίνων σωμάτων, αλλά πλήθος ακροατών. Αφού λοιπόν και τότε και τώρα κάθονται οι ίδιοι συνδετημόνες, και εγώ με την ίδια προθυμία, και σήμερα θα σας παραθέσω την τράπεζα, επανερχόμενος στο θέμα. Στο θέμα το οποίο μας διάκοψε η εορτή. Διότι όπως θα ήταν άκερον, ενώ βρισκόμαστε στην εορτή της Πεντηκοστής, να συνεχίσουμε το προηγούμενο θέμα, χωρίς να μιλήσουμε για τα αγαθά που μας δόθηκαν κατά εκείνον τον καιρό της Πεντηκοστής, έτσι και τώρα που πέρασε Πεντηκοστή, θα αναλάβουμε επικαίρως τη συνέχεια του θέματός μας. Ενώ θα μιλήσουμε για το πρόσωπο της Αγίας Άνης. Γιατί δεν πρέπει να μας ενοχλεί αν είναι πολλά όσα υπόθηκαν και αν ασχοληθήκαμε με αυτά για πολλές ημέρες, αλλά εάν φτάσαμε στο τέλος του θέματος και πραγματικά εκείνοι που βρήκαν ένα θησαυρό, ακόμη και αν λάβουν άπειρα χρήματα, δεν απομακρύνονται από αυτόν πριν τον εξαντλήσουν ολόκληρο. Για τη φύση του πράγματος τους πρόγνει όχι απλώς να λάβουν πολλά, αλλά να μην αφήσουν τίποτα. Αν τώρα εκείνοι που έχουν τη μανία των χρημάτων δείχνουν τόση φροντίδα για πράγματα που χάνονται και δεν μένουν, πολύ περισσότερο πρέπει να κάνουμε εμείς αυτό για τους θείους θησαυρούς, για να μην απομακρυνθούν από εμάς, έως ότου εξαντλήσουμε ό,τι φαίνεται. Και είπα ό,τι φαίνεται, επειδή είναι αδύνατο να εξαντλήσουμε όλο το θησαυρό, γιατί η δύναμη των θείων νοημάτων είναι πηγή που αναβλύζει διαρκώς, χωρίς ποτέ να σταματά, ούτε να εξαντλείται. Ας μην κουραστούμε λοιπόν, γιατί ο λόγος μας δεν είναι περί ασημάντων πραγμάτων, αλλά
περί προσευχής. Προσευχής που αποτελεί τη δικιά μας ελπίδα. Η προσευχή με την οποία η Άννα, η Αγία Άννα, η στήρα γυναίκα έγινε μητέρα και η άτεκνη έγινε πολύτεκνη και καταλυπημένη γέμισε χαρά. Προσευχή με την οποία η ανάπηρη φύση διορθώθηκε. Η αποκλεισμένη μήτρα της Άννας άνοιγε και όλα τα αδύνατα γίνονταν δυνατά. Γι' αυτό ας τα ερευνάμε λίγο αναπτύσσοντας τους λόγους ένα προς ένα, ώστε να μην μας ξεφύγει, αν είναι δυνατόν, και το ελάχιστο από το θησαυρό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο αφιερώσαμε δύο ολόκληρες ομιλίες σε δύο μόνο ρητά. Η πρώτη δηλαδή, η οποία λέγει «Η λυπημένη και κλονισμένη καρδιά, η καρδιά μου στερεώθηκε με τη δύναμη και χάρη του Κυρίου». Και στην άλλη, την επομένη, η οποία λέγει «Εξυψώθη δύναμής μου δια του Θεού μου». Επόμενον είναι λοιπόν να έρθουμε τώρα και στην τρίτη ρίση. Ποια είναι? Το στόμα μου άνοιξε διάπλατα εναντίον των εχθρών μου. Είμαι γεμάτη χαρά από σωτήρια δύναμη, δύναμη του Κυρίου. Προσέχετε την ακρίβεια της λέξεως. Δεν είπε ακονίστηκε το στόμα μου εναντίον των εχθρών μου, γιατί δεν είχε προετοιμαστεί για βρισίματα και χλεβασμούς, ούτε για ονειδισμούς και κατηγορίες, αλλά για παρένεση και συμβουλή, για διόρθωση και νοθεσία. Γι' αυτό δεν είπε ακονίστηκε η γλώσσα μου εναντίον των εχθρών μου, αλλά είπε άνοιξε διάπλατα το στόμα μου. Απόλαυσα, λέγει, την άνεση, τώρα δύναμαι να ομιλώ ελεύθερα. Τώρα πέταξα την εντροπή και ξαναγύρισα στο θάρρος. Και ούτε εδώ ανέφερε ονομαστικά την αντίζητη γυναίκα, αλλά με το απροσδιόριστο τρόπο εκφράσεως, κατά κάποιο τρόπο με προσωπείο σκέπασε εκείνη που τόσο πολύ την ελείπησε. Δεν είπε αυτό που λέγουν πολλές γυναίκες, την κατήσχυνε ο Θεός, συνέτριψε και κατανίκησε αυτήν τη μυαρή και λαζονική και καυσχυρισιολόγο γυναίκα, αλλά είπε απλά άνοιξε διάπλατα το στόμα μου εναντίον των εχθρών μου. Είμαι γεμάτη χαρά από τη σωτήρια δύναμη του Κυρίου. Πρόσεχε να δεις πώς διατηρεί τον ίδιο κανόνα σε όλη την προσευχή. Όπως δηλαδή έλεγε στην αρχή, η λυπημένη και κλονισμένη καρδιά μου στερεώθηκε με τη δύναμη και τη χάρη του Κυρίου, εξυψώθηκε η δύναμης δια του Θεού μου, το στόμα μου άνοιξε διάπλατα εναντίον των εχθρών μου,
έτσι και εδώ λέγει: «Είμαι γεμάτη χαρά από τη σωτήρια δύναμη του Κυρίου μου». Δεν λέγει απλώς «στη σωτηρία», δεν χαίρω και αγάλουμε λέγει επειδή σώθηκα, αλλά επειδή σώθηκα με τη δύναμή σου. Τέτοιες είναι οι ψυχές των Αγίων. Περισσότερο από τα δώρα χαίρουν για εκείνον που τους έδωσε το δώρο. Γιατί δεν τον αγαπούν για τα δώρα, αλλά τον αγαπούν γιατί εκείνος έγινε αιτία των δώρων. Και αυτό ακριβώς είναι το γνώρισμα των δούλων. Το να θέτουν τον δεσπότη σε ανώτερη μοίρα από τα δικά τους αγαθά. Αυτά τα αισθήματα ας έχουμε κι εμείς, σας παρακαλώ, και αν αμαρτήσουμε, να μην υποφέρουμε επειδή τιμωρούμεθα, αλλά επειδή εξοργήσαμε τον Κύριο. Και αν ζούμε άρετα, να μην χαίρομαι για τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά επειδή εφανήκαμε αρεστοί στο Βασιλέα των Ουρανών. Διότι για ένα σόφρονα και μυαλωμένο άνθρωπο, το να συγκρουστεί με το Θεό είναι φοβερότερο από όλη την κόλαση. Όπως ακριβώς το να αρέσεις στον Θεό, να αρέσεις στον Θεό είναι ποθητότερον από όλη τη Βασιλεία των Ουρανών. Επαναλαμβάνω, το να αρέσεις στον Θεό είναι ποθητότερο από όλη τη Βασιλεία των Ουρανών. Και μη απορρίσεις, επειδή πρέπει να συμπεριφορόμαστε προς το Θεό με αυτόν τον τρόπο, αφού και προς τους ανθρώπους πολλοί τηρούν αυτή τη στάση. Πολλές φορές έχουμε γνήσια τέκνα. Αν τους πικράνουμε παρά τη θέλησή μας, βασανιζόμαστε, γιατί πικράναμε τα παιδιά μας. Το ίδιο κάνουμε και με τους φίλους. Εάν τώρα, στην περίπτωση των φίλων και των ιών, νομίζουμε ότι το να λυπήσουμε εκείνος είναι πολύ χειρότερο από το να τιμωρηθούμε εμείς, τότε πρέπει να ισχύει αυτό πολύ περισσότερο. Στην περίπτωση του Θεού, που πρέπει να νομίζουμε ότι είναι χειρότερο από όλη την κόλαση, να κάνουμε κάτι από εκείνα που δεν φαίνονται σε αυτόν αγαθά. Τέτοιος ήταν ο μακάριος Παύλος ο Απόστολος. Γι' αυτό και έλεγε: «Είμαι πεπισμένος ότι ούτε τα τάγματα των ουρανίων πνευμάτων, ούτε οι άγγελοι δηλαδή, ούτε δυνάμεις, ούτε οι περιστάσεις και τα γεγονότα του παρόντος, ούτε τα μέλλοντα γεγονότα, ούτε οι ένδοξοι επιτυχίες που ανυψώνουν τον άνθρωπο πολύ, ούτε οι άδοξοι ταπεινώσεις που το καταρρύπτουν σε μεγάλα βάθη, ούτε οποιαδήποτε άλλη κτήσεις διαφορετική από αυτήν που βλέπουμε, θα μπορέσει να μας χωρίσει και να μας απομακρύνει από την αγάπη την οποία μας έδωσε ο Θεός.
δια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, και οποία μας κρατάει στενά συνδεδεμένο μαζί Του και ιδιαιτέρως προστατεύοντας Τους. Και εμείς όταν μακαρίζουμε τους Αγίους Μάρτυρες, τους μακαρίζουμε πρώτον για τα τραύματα που δέχτηκαν και μετά για τα βραβεία. Πρώτον για τις πληγές που έλαβαν και μετά για τα στεφάνια που πήραν από τον Θεό. Γιατί τα βραβεία προέρχονται και υφίστανται από τα τραύματα και όχι τα τραύματα από τα βραβεία. Επαναλαμβάνω, τα βραβεία προέρχονται από τα τραύματα και όχι τα τραύματα από τα βραβεία. Πρώτον για τις πληγές και κατόπιν στεφάνια. Έτσι και ο μακάριος Παύλος χαιρόταν για τα λυπηρά γεγονότα που περνούσε, που συνέβαιναν χάρη του Χριστού, παρά για τα αγαθά που τον περίμεναν στη Βασιλεία του Θεού, και φώναζε λέγοντας: «Χαίρο εν της παθήμασή μου, χαίρο για τα παθήματα που υποφέρω και για τη σωτηρία σας, όχι για τη δική μου χαρά». Και πάλι, δεν καυχόμαστε μόνο για τη δόξα που ελπίζουμε, αλλά καυχόμαστε και για τις λήψεις που περνάμε. Και πάλι, είναι δε απόδειξη σωτηρίας αιωνίας για σας, γιατί σε σας δόθηκε η χάρις όχι μόνο να πιστεύετε στον Χριστό, αλλά κυρίως για να πάσχετε για τον Χριστό. Πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη χάρη να αξιωθείς να πάθεις κάτι για τον Χριστό, αφού αμέσως το στεφάνι είναι ετοιμασμένο και η αμοιβή από τη μελλοντική ανταπόδοση δεν θα είναι μικρότερη. Και αυτό το γνωρίζουν όσοι έμαθαν να αγαπούν τον Χριστό. Να αγαπούν τον Χριστό γνήσια και θερμά. Τέτοια ήταν η γυναίκα αυτή, η στήρα Άννα, που γέννησε το προφήτη Σαμουήλ, η οποία αισθανόταν θερμό πόθο για τον Χριστό και διακαές φίλτρο. Γι' αυτό έλεγε: «Είμαι γεμάτη χαρά από τη σωτήρια δύναμη του Κυρίου». Γιατί αυτή δεν είχε τίποτε κοινό με τη γη. Περιφρενούσε κάθε ανθρώπινη βοήθεια και είχε λάβει φτερά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ήταν ανεβασμένη ψηλά και για όλα έβλεπε προς τον Θεό και από εκεί ζητούσε την λύτρωση από τα δεινά που την περίμεναν. Πραγματικά γνώριζε καλά τα ανθρώπινα, όποια κι αν ήσαν, μιμούντα τη φύση αυτών που τα έδωσαν. Γιατί χρειαζόμαστε σε όλες τις περιπτώσεις την άνωθε συμπαράσταση, αν βεβαίως πρόκειται να στηριχθούμε σε ασφαλή άγκυρα. Γι' αυτό και κατέβηκε προς αυτόν για όλα, και αφού έλαβε τη χάρη χαιρόταν περισσότερο για το δωρητή και έλεγε ευχαριστώντας τον:
δεν υπάρχει απολύτως κανένας άλλος Άγιος όπως είναι ο Κύριος, ούτε κανένας άλλος δίκαιος όπως είναι ο δίκαιος Θεός μας. Δεν υπάρχει κανένας άλλος Άγιος πλην Σου, Κύριε, διότι η κρίση Σου είναι χωρίς προκατάληψη και η απόφασή Σου είναι καθαρή και αδιάβλητη. Είδες σκέψη ψυχής γεμάτης ευγνωμοσύνη. Γιατί δεν είπε προς τον εαυτό της, τι μεγάλο πράγμα μου δόθηκε, τι περισσότερο από τους άλλους. Αυτό το έλαβε πρόπολου με αυθονία. Εγώ το έλαβα ύστερα από πολύ κόπο η Άννα, με κόπο και δάκρυα, με ηκεσίες και με πολύ μόχθο. Αλλά επειδή είχε ορθές πεπιθήσεις για την πρόνοια του Θεού, δε ζητεί από τον Κύριο ευθύνες για όσα γίνονται. Πράγμα που κάνουν πολλοί άνθρωποι και κρίνουν τον Θεό κάθε μέρα. Και αν δουν οι άνθρωποι άλλον να είναι μες στα πλούτη, άλλον να είναι φτωχός, κάνουν χίλιες δυο επικρίσεις και καταδικάζουν την πρόνοια του Θεού. Γιατί έκανε πλούσιο, γιατί έκανε φτωχό. Τι κάνεις, άνθρωπε? Ο Παύλος δεν σου επέτρεψε να κατηγορείς το σύνδουλό σου λέγον, ώστε μη κάνετε καμία κρίση προορισμένου καιρού. Απαγορεύεται, δεν επιτρέπεται να κάνουμε καμία κρίση για κανέναν πριν τον κατάλληλο καιρό. Μέχρι δηλαδή σότου έρθει ο Κύριος, κρίνει και αποκαταστήσει τα πάντα. Και σύρεις λοιπόν τον Κύριο, εσύ ο άνθρωπος στο δικαστήριο, και του ζητάς το λόγο για όσα ο Κύριος πράττει, και δεν φρύτης και δεν φοβήσαι, και πες μου ποια συγγνώμη θα έχεις, ποια απολογία, λαμβάνοντας κάθε μέρα και κάθε ώρα τόσες αποδείξεις για την πρόνοια του Θεού, και από την φαινομενική ανομαλία σχετικώς με τον πλούτο και με τη φτώχεια, να καταδικάζεις την αρμονία του κόσμου. Και μάλιστα αδίκως. Εάν όμως ήθελες να εξετάσεις το πράγμα με την προσήκουσα σκέψη και τη βαθύτερη διείσδυση, ακόμη κι αν δεν υπήρχε τίποτε άλλο που να συνιστά τη Θεία Πρόνοια, θα την απεδείκνυε σαφέστατα ο πλούτος και η παινία. Γιατί αν αφαιρέσεις τη παινία, τη φτώχεια, θα καταλύσεις όλη τη συγκρότηση του βίου και θα καταστρέψεις τη ζωή μας, αν αφαιρέσεις τη φτώχεια. Και ούτε ναύτης, ούτε κυβερνήτης, ούτε γεωργός, ούτε οικοδόμος, ούτε υφαντουργός, ούτε υποδηματοποιός, ούτε ξυλουργός, ούτε σιδηρουργός, ούτε βρυσοδέψης, ούτε αρτοποιός, ούτε κανένας άλλος δεν θα υπάρχει αν καταργήσεις τη φτώχεια. Αν όμως λείψουν αυτοί, έλειψαν τα πάντα.
Ενώ τώρα η ανάγκη που προέρχεται από τη φτώχεια καθημένη σαν αρίστη βασίλισσα σε καθένα από αυτούς τους εργάτες, τους πρόχνει όλους προς την εργασία και παρά τη θέλησή τους. Εάν επρόκειτο να είναι όλοι πλούσιοι, όλοι θα ζούσαν στην αργία, στη τεμπελιά, και έτσι θα χανόντουσαν και θα καταστρεφόντουσαν όλα. Εκτός δε από την επιχειρηματολογία αυτή, πάλι είναι εύκολο να τους αποστομώσει κανένας και με άλλο τρόπο. Από τις ίδιες τις κατηγορίες που οι ίδιοι κατηγορούν. Πες μου, για ποιο λόγο κατηγορείς την πρόνοια του Θεού? Επειδή ο ένας έχει περισσότερα χρήματα και ο άλλος λιγότερα? Τι θα πεις λοιπόν αν εις τα αναγκαιότατα που έχουν μεγαλύτερη σημασία και στηρίζουν όλη τη ζωή, αν λοιπόν σε αυτά δείξουμε ότι υπάρχει ισότης για όλους τους ανθρώπους, θα παραδεχθείς τη θεία πρόνοια? Είναι απόλυτη ανάγκη, γιατί εάν το γεγονός ότι δεν απολαμβάνουν όλοι εξίσου ένα πράγμα, εννοώ τα χρήματα, αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει καμία πρόνοια, τότε αν αποδειχθεί ότι απολαμβάνουν όλοι εξίσου όχι ένα πράγμα, ούτε τόσο ευτυχές, αλλά τα περισσότερα και πολύ σημαντικότερα, είναι φανερό ότι θα αναγκαστείς και χωρίς το θέλεις να παραδεχθείς την πρόνοια του Θεού. Επρός λοιπόν, ας προχωρήσουμε στα αγαθά που στηρίζουν τη ζωή μας και ας εξετάσουμε με ακρίβεια και ας δούμε αν εις αυτά τα αγαθά που στηρίζουν τη ζωή μας ο πλούσιος ξεπερνάει το φτωχό. Παραδείγματος χάρη, ο πλούσιος έχει κρασί από τη Θάσο και άλλα παρόμοια ποτά ευχάριστα, παρασκευασμένα με πολλά καρικεύματα. Ναι, αλλά οι πηγές των υδάτων είναι για όλους κοινές, και για τους πλούσιους και για τους φτωχούς. Ίσως γέλασες που άκουσες αυτή την ισότητα. Σκέψου λοιπόν πόσο πολυτιμότερη είναι η φύση του νερού από οποιοδήποτε ίνο, και πόσο αναγκαιότερο και χρησιμότερο είναι το νερό. Και τότε θα καταδικάσεις τον εαυτό σου και θα μάθεις τον πραγματικό πλούτο των πτωχών. Γιατί αν λείψει ο ίνος, δεν πρόκειται να προκύψει μεγάλη βλάβη σε κανένα παρά μόνο στους άρρωστους, αυτούς που πάσχουν για κρασί. Αν όμως στηρεύσει κάποιος τις πηγές που πηγάζουν το νερό και εξαφανίσει το στοιχείο αυτό που λέγεται νερό, τότε θα ανατρέψει όλη τη ζωή μας και θα φανίσει όλες τις στέγνες, γιατί χωρίς νερό δεν γίνεται τίποτα. Και δεν θα μπορέσουμε να επιζήσουμε ούτε δύο μόνο ημέρες, αλλά αμέσως θα πεθάνουμε όλοι και με ένα θάνατο μαρτυρικό και αξιοθρύνητο θα λυπόμαστε. Ώστε στα αναγκαιότατα που στηρίζουν τη ζωή μας, ο φτωχός δεν στερείται, δεν είναι κατώτερος καθόλου από τον πλούσιο. Αλλά όσο και αν φαίνεται παράδοξο,
και υπερέχει του πλουσίου ο φτωχός, και υπερέχει του πλουσίου. Γιατί είναι δυνατόν να δει κάποιος πολλούς πλούσιους να απέχουν από την υδροποσία εξαιτίας της ασθενείας του σώματος. Και συνήθως πρόκειται από την απολαυστική ζωή. Ενώ ο φτωχός όλη τη ζωή απολαμβάνει άφοβα το νερό που τρέχει στις πηγές των υδάτων. Σαν να είναι πηγές γεμάτες από μέλι και αν δει και απολαμβάνει από εκεί πραγματική και καθαρά ειδονή, ο φτωχός. Και ποια είναι η φύση της φωτιάς? Δεν είναι αναγκαιότερη από μύρους θησαυρούς και από κάθε ανθρώπινο πλούτο? Και αυτός ο θησαυρός πάλι χρησιμοποιείται ελεύθερα και ίσα και από πλούσιο και φτωχό. Η ωφέλεια που προέρχεται από τον αέρα στα σώματά μας, το φως του ήλιου, φτάνει μήπως περισσότερο στους πλουσίους και λιγότερους φτωχούς? Και εκείνοι βλέπουν με περισσότερα μάτια, ενώ οι φτωχοί μόνο με δύο? Αλλά δεν μπορεί να υποστηρίξει κανένας αυτό το πράγμα. Γιατί το μέτρο της απολαύσεως είναι το ίδιο και για τους πλούσιους και για τους φτωχούς. Μάλλον και στην περίπτωση αυτή μπορεί κάποιος να δει ότι οι φτωχοί ξεπερνάνε, είναι ανώτεροι και υπερέχουν και έχουν ισχυρότερες αισθήσεις και οξύτερο βλέμμα και ακριβέστερα όλα τα αισθητήρια και λειτουργούν σωστά. Και αυτοί χαίρονται το αγαθό αυτό. Γι' αυτό απολαμβάνουν γνησιότερη την ειδονή και χαίρονται περισσότερο με το να βλέπουν τη θέα της κτήσεως. Και όχι μόνο σε αυτά τα στοιχεία, αλλά και σε άλλα που μας δόθηκαν από τη φύση, θα δεις μεγάλη ισότητα, ή μάλλον θα δεις ότι υπερέχουν οι φτωχοί. Και πραγματικά, ο ύπνος, ο γλυκύτερος και αναγκαιότερος από κάθε απόλαυση και χρησιμότερος από οποιαδήποτε τροφή, είναι ευκολότερος εις τους φτωχούς παρά εις τους πλούσιους. Και δεν είναι μόνο ευκολότερος, αλλά είναι και ατάραχος. Γιατί στους πλούσιους το γεγονός ότι τρώγουν χωρίς να πεινούν, ότι πίνουν χωρίς να διψούν, ότι κοιμώνται χωρίς να νιστάζουν, συνήθως διαλύει την ειδονή από όλες αυτές τις λειτουργίες. Γιατί δεν είναι τέτοια η φύση των πραγμάτων αυτών, αλλά η ανάγκη της χρήσεως καθιστά το κάθε τι ευχάριστο σε μας. Επαναλαμβάνω, η ανάγκη της χρήσεως κάνει κάθε αγαθό ευχάριστο σε μας. Και συνήθως δεν ευχαριστιέσαι τόσο πολύ όταν πίνεις γλυκό κρασί και ευωδιαστό, όσο ευχαριστιέσαι όταν είσαι διψασμένος και πίνεις νερό. Δεν ευχαριστιέσαι τόσο να τρώγεις γλυκίσματα, όσο ευφραίνεσαι να τρώγεις όταν πεινάς. Δεν ευχαριστιέσαι τόσο όταν κοιμάσαι πάνω σε ένα στρώμα μαλακό, όσο να νιστάζεις και να κοιμάσαι. Πράγματα τα οποία συναντάμε στους φτωχούς παρά στους πλούσιους. Τα σχετικά πάλι με την υγεία και τη σωματική ευεξία γενικά δεν είναι κοινά για τους πλούσιους και τους φτωχούς.
Μήπως μπορεί κανένας να αποδείξει ότι μόνο οι πτωχοί αρρωσταίνουν και οι πλούσιοι παραμένουν για πάντα με υγεία ατλάνταχτη. Απέναντίας μάλιστα, μπορείς να παρατηρήσεις ότι οι πτωχοί δεν προσβάλλονται εύκολα από ανίατα νοσήματα, τα οποία βλαστάνουν παντού στα σώματα των πλουσίων, ποδαργίες και πονοκέφαλοι και παραλύσεις και αθεράπευτες παθήσεις του νευρικού συστήματος και πονηρά διεφθαρμένα ρεύματα ενοχλούν συνήθως αυτούς που ζουν στην τρυφή και την απόλαυση, που μυρίζουν αρώματα και όχι αυτούς που μοχθούν και ταλαιπωρούνται, εξοικονομούν το καθημερινό τους την εργασία τους. Γι' αυτό και αυτοί που ζουν μέσα στην απόλαυση είναι αθλιότεροι και από τους ζητιάνους. Και αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί, να το αρνηθούν ούτε οι ίδιοι. Πολλές φορές βέβαια ένας πλούσιος κατάκητος σε μαλακό στρώματα, περιβαλλόμενος από υπηρέτες και υπηρέτριες που το περιποιούνται όλοι με τα προσοχής, όταν άκουσε στο στενό περιβάλλον κάποιος φτωχών που ζητούσε άρτο, δάκρυσε και αναστέναξε και ευχόταν να ήταν επέτης. Έχοντας μόνο την υγεία του, παρά τόσα πλούτη και τόσο υπηρετικό προσωπικό. Και όχι μόνο στην υγεία, αλλά και στην τεκνοποίηση θα δούμε ότι σε τίποτα δεν υπερέχει ο πλούσιος από τον φτωχό. Αλλά το ίδιο και στους μεν και στους δε. Υπάρχει και πολυτεχνία, υπάρχει και τεκνία. Μάλλον και στο σημείο αυτό μπορεί να δει ο καθένας τον πλούσιο να υστερεί. Γιατί ο φτωχός, κι αν δεν γίνει πατέρας, δεν υποφέρει πολύ. Ενώ ο πλούσιος, όσο βλέπει την περιουσία του να αυξάνει, τόσο υποφέρει από την ατεκνία και δεν αισθάνεται καμία απόλαυση από την λήψη κληρονόμου. Η κληρονομιά του φτωχού, κι αν πεθάνει άτεκνος, καθώς δεν τη διεκδικεί κανένας, για τη μηδαμινότητά της μεταβάζει σε φίλους και συγγενείς του. Ενώ η κληρονομιά του πλουσίου, που προσελκύει από παντού τα βλέμματα, συνήθως μετά το θάνατό του περιέρχεται στα χέρια των εχθρών του. Και συμβαίνουν αυτά ενώ εκείνος ζει ακόμη και τα βλέπει να γίνονται στους άλλους. Και γι' αυτό η ζωή του γίνεται χειρότερη και από το θάνατο, γιατί περιμένει ότι το ίδιο θα συμβεί και στη δική του περίπτωση. Μα μήπως ο θάνατος δεν είναι κοινός για όλους? Δεν συμβαίνουν πρόωροι θάνατοι και στους πλούσιους και στους φτωχούς? Και μετά το θάνατο δεν λιώνει το σώμα με τον ίδιο τρόπο που λιώνει του φτωχού και του πλούσιου? Και γίνεται τέφρα και κόνης και γεννά σκουλίκια? Αλλά θα πεις, τα εντάφια δεν είναι κοινά. Και τι το όφελος? Διότι όταν φορτώσεις το πλούσιο με πολυτελή και χρυσοπίκλητη στολή, τίποτε άλλο δεν προκαλεί περισσότερο όσο το μίσος και εντείνεις την καταγραφή και ανοίγεις τα στόματα όλων εναντίον του νεκρού και προκαλείς αναρρύθμιτες κατάρες εναντίον του και εξάπτεις τη συκοφαντίας φοδρότερη και από την πλεονεξία.
αφού καθένας διαρριγνύει τα, σκίζει τα ρούχα του και πνίγεται από ανάκτηση και καταράται το νεκρό, ότι ούτε και με τον θάνατο δεν κατενίκησε τη μανία του για τα χρήματα. Και δεν είναι τούτο μόνο φοβερό, αλλά ανοίγει και τα μάτια των κλεπτών, ώστε η μεγαλύτερη περιποίηση γίνεται αφορμή μεγαλύτερης ασχημοσύνης σε βάρος του. Πραγματικά, το πτώμα του πτωχού δεν θα το επισκεφθεί κανείς να το απογυμνώσει. Γιατί η ευτέλεια, η φτώχεια των ηματίων του προφυλάσσει την περιβολή του σώματος. Εδώ, στον πλούσιο, κλειδιά, πόρτες, φύλακες και όλα είναι αχρίαστα και μάταια, γιατί η επιθυμία των χρημάτων είναι εκείνη που οθεί όσους επιδίδονται σε αυτές τις κακουργίες που αποτολμούν εναντίον του πλουσίου και νεκρού ακόμη. Ώστε η μεγαλύτερη τιμή φέρνει μεγαλύτερη προσβολή στο νεκρό. Και αυτός που θαύτηκε φτωχικά αναπαύεται και απολαμβάνει την τιμή. Ενώ αυτός που θαύτηκε με πολυτελή εντάφεια γυμνώνεται και ετοιμάζεται από τους τιμωρήχους. Εάν δεν γινόταν τίποτα από αυτά, ούτε πάλι αυτός είχε να κερδίσει τίποτα περισσότερο, πλην μόνον ότι θα αποθάνει και θα παραθέσει πλουσιότερη τράπεζα στα σκουλίκια και η σαπίλα θα γίνει μεγαλύτερη. Πες μου, αυτά είναι άξια μακαρισμών? Ποιος είναι τόσο άθλιος και ταλέπορος ώστε να πιστεύει ότι ο άνθρωπος είναι μόνο για αυτά αξιοζήλευτος? Όχι μόνο για αυτά, αλλά και όλα τα άλλα, ένα προς ένα, αν τα εξετάσουμε, θα διερευνήσουμε και θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι φτωχοί είναι υπερεχότεροι από τους πλούσιους, κατά πολύ. Όλα λοιπόν αυτά, αναλογιζόμενοι με ακρίβεια και μεταδίδοντας αυτά και στους άλλους, όλους άλλους, και θυμούμενοι διαρκώς τούτο, ότι δηλαδή οι πλούσιοι δεν έχουν να κερδίσουν από τη χρηματική τους περιουσία τίποτε, τίποτε περισσότερο παρά μόνο φροντίδα και αγωνία και φόβους και κινδύνους, ας μην νομίζουμε ότι στερούμε, είμαστε κατώτεροι από τους πλούσιους. Γιατί αν επαγρυπνούμε, θα πλεονεκτήσουμε και εις τα πράγματα που αναφέρονται στον Θεό, αλλά και σε όλα τα παρόντα. Γιατί και χαρά και ασφάλεια και αγαθή δόξα και σωματική υγεία και ευγένεια ψυχής και καλές ελπίδες και βραδύτητα και αργοπορία στο να μαρτάνουμε, όλα αυτά θα τα βρεις μάλλον στους φτωχούς παρά στους πλούσιους. Ας μη γογγίζουμε λοιπόν σαν τους άφρονες δούλους, ούτε να κατηγορούμε το Δεσπότη Κύριο Ιησού Χριστό, αλλά σε όλα να Τον ευχαριστούμε, να πιστεύουμε ότι ένα μόνο πράγμα είναι φοβερό, η αμαρτία, και ένα μόνο είναι αγαθό, η δικαιοσύνη, η αρετή. Αν λοιπόν έχουμε τέτοια διάθεση, δεν θα προσβληθούμε ούτε από νόσο, ούτε από παινία, ούτε από τιμία, ούτε από κανένα άλλο από αυτά που θεωρούμε λυπηρά. Αλλά αφού γευτούμε την καθαρά απόλαυση από όλα, το Θεό δηλαδή, θα επιτύχουμε τα μέλλοντα αγαθά, με τη χάρη και ευθαρία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το οποίο δόξα στον Πατέρα μαζί με τα Αγίο Πνεύμα στις αιώνας των αιώνων. Αμήν.